Χωρί πρόστιμο και με αναλογική πληρωμή μπορούν και φέτο οι ιδιοκτήτε οχημάτων να προχωρούν στην άρση ακινησία των οχημάτων του, πληρώνοντα τελή κυκλοφορία 2021 με το μήνα μόνο για το διάστημα που θεωρούν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το οχημά του. Η άρση τη ακινησία μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέσα στο χρόνο, καταβάλλοντα το αντίστοιχο ποσοστό των τελών κυκλοφορία για του μήνε που επιθυμεί ο ιδιοκτήτη. Επομένω, για την άρση ακινησία χρονική διάρκεια ενό μήνα καταβάλλεται το 1 δωδέκατο των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορία ενώ για την άρση ακινησία χρονική διάρκεια 2 μηνών καταβάλλεται τα 2 δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων των στόχημα ετησίων τελών κυκλοφορία. Για την άρση ακινησία χρονική διάρκεια 3 μηνών καταβάλλονται τα 3 δωδέκατα του ποσού κ.ο.κ. Η επιλογή χρονικού διαστήματο άρση, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου εντό του 2021 άρση τη ακινησία και κυκλοφορία του οχήματο με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή, δεδομένου ότι η δυνατότητα άρση παρέχεται άπαξ εντό του έτου. Σε κάθε περίπτωση που ο ιδιοκτήτη ή κάτοχο επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματο για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορία, λόγω άρση τη ακινησία δεν θα παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήση του μέτρου τη μερική άρση. Επισημαίνεται ότι η μόνη περίπτωση για την εκ νέου άρση τη ακινησία είναι εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορία αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορία που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί. Διάστημα άρση ακινησία μικρότερο του μηνό λογίζεται ω ολόκληρο μήνα και καταβάλλεται για αυτό το ποσό ίσο με ένα 12 τερτημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορία. Ο ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματο που έχει κάνει χρήση του δικαιώματο υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία έω την τελευταία ημέρα τη περίοδου κυκλοφορία του για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορία και εφόσον αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία ή εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έω την επόμενη εργάσιμη για την φορολογική διοίκηση ημέρα. Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορία είναι κατατεθειμένα στην ΔΟΗ φορολογία εισοδήματο του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησία πραγματοποιείται στην ΔΟΗ, ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματο. Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντο ιδιοκτήτη-συν ιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματο στου κληρονόμου, η θέση ή η άρση τη ακινησία πραγματοποιείται αποκλειστικά στη ΔΟΗ. Εάν η λέξη τη περίοδου κυκλοφορία του οχήματο συμπίπτει με το τέλο του έτου και έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορία του επόμενου έτου, δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκ νέου θέση του οχήματο σε ακινησία. Στην περίπτωση όμω που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορία του επόμενου έτου και ο ιδιοκτήτη ή δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέση σε ακινησία. Κατά τη θέση του οχήματο σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματο σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντο σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίηση. Τέλο, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τι ΩΣΑΝΟ διατάξει, η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση σε ακινησία επισύρει αυτοτελέ πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογών των στόχημα ετησίων τελών κυκλοφορία αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων 12 τερτεμορίων αυτών. Διευκρινίζεται ότι εφόσον καταβληθεί το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμη θέση ή μη θέση σε ακινησία για το 2021, ο φορολογούμενο δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορία του έτου 2021, δεν έχει υποχρέωση εκ νέου θέση του οχήματο σε ακινησία.